Την άμεση σύσταση μιας ένωσης επαγγελματιών Δήμου Θερμαϊκού αποφάσισαν επιχειρηματίες της περιοχής στη δεύτερη συνέλευση που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 30 Μαρτίου. Παράλληλα, θέτουν δημόσια σε διαβούλευση το παλαιό καταστατικό του Ανενεργού Εμπορικού Συλλόγου πρώην Δήμου Θερμαϊκού. Σήμερα είχαμε τη δεύτερη μας συνάντηση, οι επαγγελματίες της Περαίας και των νέων επιβατών. Με αφορμή το γεγονός ότι θέλουμε επιτέλους να κάνουμε την ένωση των επαγγελματιών της περιοχής. Υπάρχει ένα καταστατικό το οποίο είναι ανενεργό και λόγω των καιρών επήγη να δημιουργήσουμε αυτή την ένωση επαγγελματιών. Η επιτακτική ανάγκη αυτής της πρωτοβουλίας τονίστηκε από όλους τους επιχειρηματίες, ενώ αναφέρθηκαν στα προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν, όπως οι κλοπές και οι διαρρήξεις. Πιστεύω ότι μέσα στις επόμενες μέρες θα έχουμε τη δυνατότητα με τη συμμετοχή και των συναδέλφων που μας βλέπουν σήμερα να δραστηριοποιηθούν και αυτοί να υπογράψουν, να συνυπογράψουν το καταστατικό που θα δημιουργηθεί για να μπει επιτέλους το νερό στο βλάκι. Εμείς πλέον μεταξύ μας όλοι εμείς εδώ. Γιατί αν δεν ενδιαφερθεί για τον τόπο μας, ναι, δεν θα ενδιαφερθεί κανένας. Δεν θα γίνει ποτέ. Έχει γίνει τόσο μεγάλος ο Δήμος. Εξάλλου, το μεσημέρι, αντιπροσωπεία του τοπικού συμβουλίου Περαίας συνομίλησε με επιχειρηματίες στην παραλία και κατέγραψαν τα προβλήματά τους. Ξέρουμε ότι υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα και να ρωτήσουμε τους μαγαζάτρες τι προβλήματα υπάρχουν και αν μπορέσουμε να βοηθήσουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Εμείς θα είμαστε τα αυτιά και θα στέλνουμε τις αποφάσεις επάνω στο Δημοτικό Συμβούλιο. Τι ήταν αυτό που αποκομίσατε μέχρι στιγμής από τη συζήτηση που κάνατε με τους καταστηματάρχες? Ναι, υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα, μας εξέθεσαν τα προβλήματά τους και αυτό που περισσότερο ζητάνε είναι να προσέξουμε την καθαριότητα. Αυτό είναι το βασικό.